Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Κλέψε την παράσταση. Εγώ με αυτό το μαλλί την κλέβω γενικά. Ναι, αλλά κλέψε την παράσταση. Ο Γιάννης Ερεμίας την κλέβει, όχι εμείς. Ναι, αλλά για κάποια πρέπει να το λέει αυτό, να κλέψει την παράσταση. Όλοι για κάποια το λένε, ή για κάποιον αντίστοιχα. Κλέβουμε μαζί την παράσταση όμως σήμερα, μέσα από την εκπομπή Ραντεβού. Μαζί εμείς οι δύο, εμείς την κλέβουμε καθημερινά. Οι τρεις μας μαζί με τον Γιάννη τον Ακούμε Ερεμία, τα σχόλια. Γιατί ακούμε μάλιστα αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή μας το νέο του τραγούδι. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγι μου, καλησπέρα στο όμορφη παρέα. Τι γίνεται, γεια σου, Γιάννη. Τι γίνεται, καλησπέρα, τι κάνουμε. Είμαστε καλά, εσύ. Καλά, καλά. Για πες μας για το κλέψε την παράσταση. Τι να πω, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μωρέ, αυτό το καταλάβαμε και πολύ καλοκαιρινό και θα το ακούμε νομίζω όλο το καλοκαίρι. Στίχη Γιάννης Λιόντος. Πρώτη φορά και εγώ έτσι που τραγουδάω τραγούδι αλληνού δημιουργού. Και μόλις μου το έβαλε και τ' άκουσα, του λέω αυτό το θέλω. Μα μου λέει δεν είναι στο ύφος. Θα το πω εγώ, του λέω, δεν πειράζει. Ωραίο. Τι σε έκανε και είπες ότι θα το πω εγώ? Τι, άκουσες κάποιον ήχο ιδιαίτερο και λες θα το πω, ή τους άρεσαν οι στίχοι? Ποιο είναι το κριτήριο που άκουσα το επέλεξες? Το άκουσα, ξέρεις, σε τέπο, σε πολύ τέπο μορφή. Αλλά αυτό που μου άρεσε είναι ότι έχει στοιχεία υπηρώτικα. Σημερινή έτσι άποψη και ο στίχος ότι okay, είναι ένας πολύ ωραίος και γλυκός στίχος. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, μια ατάκα λίγο ψηλό. Είναι πολύ ευγενική ατάκα. Αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ η μελωδία του, όλο το κόνσεπτ μου άρεσε. Κοίτα, επειδή μας αρέσει και εμάς πολύ, θέλουμε να το ακούσουμε και live. Ναι. Να μην τα ακούμε από το τηλέφωνο μόνο, οπότε θα τα πούμε και από κοντά σίγουρα. Λέω εγώ τώρα. Είναι ανοιχτό σε όλες τις προτάσεις, οπότε θέλω να έρθω. Όχι, τα λέμε on air, γιατί ξέρεις, άμα τα πούμε, για από, να το άμα τα πούμε από το τηλέφωνο πιο πριν, θα πεις μετά θα μας το αλλάξεις λίγο. Άμα τα πεις on air όμως, θα το έχουμε καταγράψει, όχι, κατάλαβες. Όχι, όχι. Όχι, κάνω τέτοια εγώ και offline να τα πω και on air να τα πω. Τα ίδια θα πω. Ωραιότατος. Για πες μας λοιπόν σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε δημιουργική φάση, από τη στιγμή που έβγαλες και καινούργιο τραγούδι. Ναι, κοίταξε, τώρα δουλεύω κιόλας. Είμαι και με τον Κωστόπουλο και τη Σασαμπάθα και την Πολυνία Χριστοδούλου εδώ στην Αθήνα, στο One Club. Είμαι σε μια φάση που τον τελευταίο καιρό δεν έχω γράψει. Ξέρεις, εγώ έχω γράψει και τραγούδια. Μα ως συνθέτη δεν σε γνωρίσαμε. Ναι. Και με τον Νίκο, τον Ζουηδάκη. Υπερβολές τότε. Τώρα έχω πάλι ξαναξεκινήσει έτσι να γράφω και τραγούδια και να ξαναμπαίνω ενεργά. Είχα λίγο απομακρυνθεί. Ναι, αλλά τώρα μπήκες και δυναμικά με το τραγούδι «Κλέψε την παράσταση». Κοίταξε, και νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι κάτι καινούργιο θα δούμε, πιστεύω. Εντάξει, όλοι περνάμε μια φάση. Δεν είχα λίγο κάτι, ξέρεις, να βγάλω και να. Δεν είχα γράψει κάτι για μένα, δεν είχα σκέφτει κάτι για μένα. Και με το που εμφανίζεται ο Γιάννης, γιατί γράφουμε και μαζί τραγούδια και αυτά, λέω, να σου πω, αυτό δεν το δίνεις κάπου. Μου λέει, τι εννοεί, τι λέω, τίποτα, θα το πω εγώ αυτό. Μου λέει, έλα ρε, μου λέει, άσε θα το πεις. Του λέω, ναι, θα το πω εγώ. Μου λέει, απίση πυρώτικο. Βρε, τι λέω, δεν θα το κάνουμε πυρώτικο, θα το κάνουμε πιο σημερινό. Πιο χορευτικό, έτσι, πιο νεανικό. Ναι, σκέφτηκα αυτό, γι' αυτό δεν έχω βάλει μέσα και ήχους έτσι κλαρίνες. Δηλαδή, ήθελα να το κάνω πιο πολύ στα μέτρα μου, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, άμα άκουγες πως ήταν το demo, δεν είχα μία σχέση. Γιάννη, αφού είπες πριν ότι είσαι στιγουργός, είσαι συνθέτης, πώς και αποφάσισες να γίνεις τραγουδιστής εκ των υστέρων? Και τα δύο ήμουν, άρχισε τραγουδίσεις ξεκίνησα, απλά επειδή ασχολούμουν με τη σύνθεση, γιατί ο πατέρας μου, νομίζω, είναι αυτός που λέγεται Τρελοκόριτσο και αυτός στους άνθρωπους του 1960. Το ξέρουμε, γι' αυτό ήταν η ερώτηση, ήταν πολύ στοχευμένη, να ξέρεις. Και ασχολούμουν και έγραφα και μου δόθηκε και η δυνατότητα. Επειδή ήμουν πιο μικρός και δεν είχα κάνει ακόμα τραγούδι δικό μου σαν τραγουδιστής, ξεκίνησα σαν συνθέτης, δηλαδή έτσι το φέρει η τύχη, κατάλαβες. Δηλαδή μου έβαζα τραγούδια σε φίλους μου συναδέλφους που δούλευα μαζί τους και μου λένε το θέλω αυτό, θα το πω εγώ, το θέλω αυτό και έτσι μπήκα στη διαδικασία και να γράφω. Είναι όμως και μια στην ουσία φυσιολογική πορεία. Στην ουσία, στην αρχή ξεκίνησες να γράφεις έτσι ώστε να μπορέσεις να τραγουδήσεις αργότερα επαγγελματικά. Ναι, δεν το είδα έτσι. Το είδα ότι με γέμιζε αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, το ένα έφερε το άλλο στην ουσία. Αυτό. Δηλαδή, δεν
δεν επιδίωξα αυτό το πράγμα εγώ. Άμα με ρώταγες τότε θα σου έλεγα πιο πολύ θα επιδίωκα το να βγάλω τότε ένα τραγούδι, καταλάβες. Βέβαια άλλες οι εποχές τότε από τώρα στον κόσμο της μουσικής. Νομίζω καλύτερες εποχές τότε. Ναι. Στα πάντα γενικά. Σε σχέση, σε σχέση με το σήμερα το τραγούδι περνάει μια κρίση, πιστεύεις, ε? Εντάξει, δεν περνάει μια κρίση, όλοι περνάνε κρίση. Όταν σήμερα δεν υπάρχει όρεξη και διάθεση. Γιάννη, υπάρχει κρίση όσον αφορά στα πλαίσια της οικονομικής γενικότερα που βιώνουμε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 8-10 χρόνια κάπου εκεί. Αλλά υπάρχει κρίση σε αυτό το κομμάτι ή στο κομμάτι ότι δεν βγαίνουν καλά τραγούδια? Κοίτα, είναι εγώ πιστεύω ένα συνοθήλευμα όλων. Δηλαδή... Πώς να σου πω, ας πάρουμε για παράδειγμα τα ραδιόφωνα. Κάποτε υπήρχαν πιο πολλές διαφημίσεις, άρα υπήρχαν περισσότερα έσοδα. Αλλά ήταν, δηλαδή και στο χώρο μας, κάποτε υπήρχε πιο πολύ ρευστό να μπορέσεις να κάνεις τραγούδια πιο εύκολα, να δώσεις πιο καλά τραγούδια, να κάνεις κάποια πράγματα. Η κρίση σαφώς και στένευσε τα όρια. Και βέβαια και εμείς οι καλλιτέχνες, όπως και εγώ έτσι που γράφω τραγούδια, έχω επηρεαστεί ας πούμε από όλη αυτή την κατάσταση και δεν έχω και το μυαλό μου καθαρό και την όρεξη να γράφω. Θεωρείς ότι αυτό σε έχει ρίξει λίγο ψυχολογικά, έτσι? Ψυχολογικά με την έννοια του τύπου στην δημιουργία σου. Δηλαδή θα δημιουργήσεις κάτι και με το άγχος κιόλας, έχοντας γνώση ότι είναι δύσκολες οι εποχές. Έχοντας γνώση ότι είναι δύσκολες οι εποχές, είμαστε σε αυτό το χώρο και πάρα πολύ, ξέρεις, υπάρχει ανταγωνισμός. Ποιο θα βγάλει το χιτάκι, λίγο το αυτό, το από εδώ, ποιο θα γράψει, ποιο θα πάρει, τι θα γίνει. Εντάξει, είναι όλα μαζί. Κατάλαβε ένα άγχο. Ναι, και ναι, αλλά τα κατάφερε. Το κλέψε την παράσταση, σίγουρα θα γίνει το χιτ του καλοκαιριού. Κοίτα, μακάρι να γίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα αρέσει και το αγαπήσατε από την αρχή και μου έχουν πει κι άλλα. Για κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το στηρίζετε και σα αρέσει, πραγματικά. Εύχομαι να πάει καλά. Τώρα εγώ βγάζω τραγούδια συχνά, το ξέρετε. Ναι, δεν κάθεσαι. Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι δεν κάθεσαι ποτέ. Το θέμα είναι αυτό. Είναι και η τύχη πολλές φορές. Να, είδες, τώρα εμφανίστηκα με τον Γιάννη που γράφουμε τραγούδια για άλλους και μου βάζει αυτό, μου λέει να το κάνεις ένα demo. Το λέω από αυτό το κρατάς. Δηλαδή, έγινε όλο τυχαία. Και εγώ δεν είχα τραγούδια ακόμα να βγάλω για μένα. Δηλαδή, και εγώ δεν είχα γράψει για μένα κάτι. Πιστεύεις στην τύχη και στη μοίρα? Ναι, το πιστεύω. Λέω ναι. Γιάννη, με τα social media τι σχέση έχεις? Γιατί είναι και μια έτσι μάστιγα της εποχής. Άμα δεν είσαι και δυνατός στα social media... Θες να σου πω αλήθεια. Αν δεν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, δεν θα είχα ούτε Facebook ούτε Instagram. Θα πω την αλήθεια. Γιατί? Sorry. Γιατί πιστεύω ότι είναι λίγο... Αναλόγως με τη... Δηλαδή, εγώ το κάνω για τη δουλειά μου, έτσι. Δηλαδή... Okay, να παρουσιάσω το τραγούδι μου, να το δουν οι φίλοι, να αυτό είναι... Ναι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, ας πούμε, θα έπρεπε να γράφω που πάω για καφέ, να ανεβάζω... Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπω τώρα, ας πούμε, από τον κόσμο, ο άλλος είναι στα νοσοκομεία με τους ορούς και βγάζει selfie με τους ορούς. Εγώ δηλαδή... το έκανα αυτό όταν έκανα την πρώτη μου επέμβαση. Εγώ τα το έκανα, γιατί... έβαλα το before και το after. Μην τα λες, γιατί έχουμε εδώ τον Άκη. Λίγο, ο οποίος είναι social media maniac. Εγώ όμως μιλάω για καταστάσεις, όχι το απλά να πας τώρα επειδή έπαθε για κάτι. Μιλάω για πολύ. Όχι, εντάξει, μιλάω για σοβαρές καταστάσεις εγώ. Α, ναι. Ας το άλλαξε θέμα, Γιάννη. Δεν μπορείς να το συγκρινιστώ, γιατί ο Άκης είναι μανιακός. Ναι, απλά αυτό, δεν είμαι μανιακός, καταλάβεις αυτό. Ναι. Εγώ προσωπικά, δηλαδή αν δεν ασχολιόμουν με το τραγούδι, για αυτά θα τα είχα κλείσει, δεν θα τα είχα κάνει. Δημόσια σχέση για σένα τι είναι, Γιάννη, πέρα από το social media, που καταλάβαμε ότι δεν σου αρέσουν, δεν τις συμπαθείς τις δημόσιες σχέσεις, είσαι άνθρωπος τέτοιος? Κοίταξε, επειδή ο χρόνος μου είναι πολύ άσχολος, δηλαδή κάθομαι συνέχεια στο στούντιο, θα γράψω και αυτά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα τρέχω για καφέδες και για κατάλαβες. Όταν προκύπτει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, το κάνω. Αλλά δεν πιστεύω ότι το να βλέπεις κάποιον, πώς να σου το πω κάτι, να το βλέπεις συνέχεια ή να βρίσκεσαι συνέχεια ότι είναι θέμα δημόσιας σχέσης. Δηλαδή, ό,τι σε εξυπηρετεί κάπου. Κάποιο που θέλει να τον βοηθήσει ή να σε βοηθήσει, δεν χρειάζεται να τρέχει από εδώ και από εκεί την ώρα. Αλλά οκ, okay, γιατί η δουλειά είναι να εμφανιστώ κάπου, να πάω κάπου, γιατί θα. Εννοείται ότι θα το κάνω.
Και εντάξει, κακά τα ψέματα, η συγκεκριμένη δουλειά θέλει και τις δημόσιες σχέσεις. Εντάξει, τις θέλει, αλλά θέλει και πίσω μια ομάδα γενικότερα για να σου κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Εσύ με την ομάδα σου το συζητάτε αυτό, το φέρνετε λίγο στην συζήτηση? Δεν συζητάμε, γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να είμαι κλειδωμένος στο σπίτι μέχρι τις 11 το βράδυ από το πρωί, να ξυπνάω 11 το πρωί και να τρέχω εκεί. Αχ, αυτό είναι μικρόβιο που έχετε, δεν είστε καλά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκεί στο στούντιο. Κοίταξε, γίνεται. Όταν πρέπει, συζητάμε να γράψει τραγούδια, να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο. Και εγώ, επειδή δεν, απλά δεν παίζω μια κιθάρα και ξέρει, γράφω ένα τραγούδι και το δίνω αλλού και το φτιάχνουν. Ναι. Mm-hmm. Έχω εγώ το και το φτιάχνω. Μ' αρέσει να έχω αυτή τη μανία γιατί τα φτιάχνω εγώ. Καταλαβες. Δεν κάθομαι εγώ. Και μετά έχω και τη δουλειά πέμπτη Παρασκευή Σάββατο που τραγουδάμε σε 7 το πρωί. Οπότε, τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος? Τρίτη, Τετάρτη θα κάνω δημόσιες σχέσεις, κατάλαβες. Να σου πω όμως κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, όπου δεν ξέρουμε τίποτα για την προσωπική του ζωή. Το έχεις διαφυλάξει 100%. Για την προσωπική μου ζωή. Πώς το κατάφερες αυτό? Γιατί ας πούμε για τους περισσότερους. Εντάξει, Γιάννη, τώρα μην την προσωπική του ζωή. Μην τα πεις τα μεταξύ μας τώρα. Γιάννη, μην τα πεις τα μεταξύ μας, δεν θέλω. Με ξέρουν εδώ στη Λαμία. Α, ναι. Τίποτα. Εγώ δεν. Εντάξει, δεν μ' αρέσει. Ό,τι κάνω δεν μ' αρέσει γενικά να το λέω ή να το διαφημίζω. Και πολύ καλά κάνεις. Εντάξει, το κάνω γιατί το γουστάρω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαι από αυτούς που θα έκανα κάτι για να στηριχτώ στη δημοσιότητα. Σίγουρα. Και πολύ καλά κάνεις. Είναι το ενώ και θα μπορούσα. Και θα μπορούσα και μου έχουν τύχει και περιπτώσεις και καταλάβεις, δεν το έχω εκμεταλλευτεί και δεν μ' αρέσει, καταλάβες, αυτό. Μάλιστα. Όσον αφορά τις συνεργασίες που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια θα ξεχώριζες? Τραγουδιστικά ή συνθετικά? Και συνθετικά και τραγουδιστικά. Λοιπόν, συνθετικά, κοίτα, θα ξεχώριζα τα τραγούδια που έχω κάνει στην Κυρία Σανεπία, τα έχουν παίξει πιο πολύ, το όλα τα ξέρω, το δε σου αξίζω και το άλλος άνθρωπος. Γιατί ήταν και τραγούδια που ήθελα να τα πω και εγώ και μ' αρέσανε. Τι τραγουδάρα το όλα τα ξέρω τώρα, γιατί μου θύμισες. Ναι. Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι. Και σαν τραγουδιστής, η καλύτερη συνεργασία που είχα ήταν γενικά. Με τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιορτάζει σήμερα, να το πούμε χρόνια πολλά. Του πάμε μία και δύο. Να το πούμε και χρόνια πολλά κιόλα. Και χρόνια πολλά βασικά να πούμε σε όλους τους εορτάζοντες. Έτσι, είναι και πολύ έτσι. Ναι. Να τα λέμε. Με τον Αντώνη Ρέμο τι σχέση έχουμε, Γιάννη? Όχι, λέω επειδή ξέρω ότι τον αγαπάς και σ' αρέσει. Γιατί είναι το πρωτοτυπό σου ο Ρέμος? Τι δηλαδή, τι χαρακτηριστικό έχει και λες? Οι επιλογές του στα τραγούδια, η παλιά του δισκογραφία, έτσι. Η πορεία του, οι σωστές επιλογές στην πίστα με σωστές συνεργασίες, με ωραίες συνεργασίες. Όλη αυτή η πορεία που χάραξε. Αυτό βασικά που έβλεπα, έτσι. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που έβλεπα σαν θεατής μου άρεσε πάρα πολύ. Οι επιλογές, οι συνεργασίες που έχει κάνει, που έχει χαράξει, που έχει φρεσκοποιηθεί πια γιατί έχει κάνει καλές συνεργασίες και αυτά. Και σου ξέναμε βγάλει, δηλαδή πολύ ρέμος θα είναι, κατάλαβες. Ισχύει. Αυτό θαυμάζω. Και από το Ρέμο και από τη Θεοδωρίδου. Και από τη Θεοδωρίδου αντίστοιχα στη γυναίκα. Και πλέβα τώρα, Θεοδωρίδου, I love, fan club. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι δύο καλλιτέχνες τώρα που. Πει τραγούδια που τα λέμε ακόμα και εδώ. Δηλαδή, άμα δεν τα πούμε στα μαγαζιά, αυτά τα τραγούδια δεν πέφτει λουλούδι. Ισχύει. Είσαι σύμφωνος με όλη αυτή τη φάση με τα μπουζούκια και τα λουλούδια ή υιοθετείς πλέον μια άλλη φάση με το πιο κλαμπίστικο, το πιο. Που είναι στη μόδα πια. Που είναι το, στη μόδα πια. Η νυχτερινή διασκέδαση στα κλαμπ με τους τραγουδιστές. Και στα κλαμπ λουλούδια βάζουμε νομίζω τώρα κάτι. Να τα. Γίνανε μπουζούκια και τα λουλούδια δεν φεύγουν ποτέ. Ποτέ όμως. Πού? Τα λουλούδια δεν φεύγουν ποτέ. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Τα λουλούδια πιστεύω ότι είναι για την προηγούμενη. Ας έτσι μεγαλώσαν, έτσι μάθανε και είναι κάτι που μπορεί να τους εκφράζει. Τώρα τα καινούργια τα παιδιά που είναι 17, 18, 19, 20 χρονών το θεωρούν, ξέρεις, τι να πετάξουμε τώρα λουλούδι, γιατί ας πούμε, τι θα αλλάξει. Ναι, αλλάζει βλέπεις, σιγά σιγά ο τρόπος διασκέδασης. Κάποτε ήταν είδος πολυτελείας αυτό με το λουλούδι το να το πετάξει στον καλλιτέχνη. Τώρα απλά δεν θεωρεί αυτό. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, πού σε βλέπουμε? Τώρα είμαι στο One Club με τον Χάρη Κωστόπουλο, Τσάσα Μπάστα και την Πολίνα Χριστό. Και
μετά. Ωραίο τι με έχετε φτιάξει. Έχετε κάνει πολύ ωραίο σχήμα. Ναι, ξέρω, ωραία, χαβαλέ, έχει, είναι ωραία, έχει κέφι. Είναι ένα διασκεδαστικό μαγάζι. Και το θέμα είναι ότι όπως έχουμε ακούσει δηλαδή, βλέπουμε ότι και εσείς διασκεδάζετε αλλά και ο κόσμος. Οπότε είστε και οι δύο ομάδες ικανοποιημένες από όλο αυτό. Και σκίζετε. Ναι, ναι, ναι. Περνάμε μια χαρά. Γιατί εντάξει, και ο Χάρης είναι πολύ καλά, πολύ καλός με τους νέους, φαίνεται πολύ καλά. Με τα κορίτσια έχουμε την ίδια σχεδόν πορεία και πέρα έχουμε ξεκινήσει και γνωριζόμαστε, είμαστε και φίλοι. Και είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Υπέροχα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω αν θα το πάτε λίγο παραέξω, δηλαδή αν θα κάνετε κάποια περιοδία ή αντίστοιχα μόνο σου ή μαζί με τον Κωστόπουλο και τους υπόλοιπους. Ναι. Για πες μου γι' αυτό και θα σε ρωτήσω το άλλο. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσω μόνος μου. Μόνος σου, ωραία. Σε κλαμπάκια και. Σε περιμένουμε και εδώ στη Λαμία. Θα του το κανονίσουμε εμείς να έρθει εδώ στη Λαμία του Γιάννη. Α, τέλεια, τέλεια. Πρόσεξε, τι λες, το λες στην αέρα μου. Εγώ τα λέω και τα κάνω, να ξέρεις, τα έχω κάνει. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις αν θα ακούσουμε κάποια στιγμή μπαλάντα από το Γιάννη Ερεμία. Είναι κάτι που το ζητάμε, η αλήθεια είναι. Ναι, κοίταξε, έχω βγάλει κάτι μπαλάντες, αλλά... Τη θεωρείς δύσκολη την μπαλάντα? Είναι καλή. Πολύ δύσκολη. Για ένα νέο καλλιτέχνη μπαλάντα πιστεύω ότι όχι ότι πρέπει να είναι κάτι το διαφορετικό. Απλά φέτος όλοι οι μπαλάντες βγάλανε. Ναι. Έτσι δηλαδή όλοι οι μπαλάντες. Εγώ είχα για μένα μπαλάντα, αλλά λέω δεν βγάζω κι εγώ μπαλάντα. Εξάλλου έρχεται δηλαδή... και το καλοκαίρι τώρα. Άμα βγάλεις μπαλάντα θα χαθεί τώρα το καλοκαίρι. Όχι για τώρα, λέω για μετά. Το καλοκαίρι έβγαλε, δεν μπορεί να βγάλει μετά ένα μήνα πάλι. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις όλα να τα περιμένεις από τον Γιάννη Ερεμία. Καλά, ναι. Δεν θα τη λέγω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι άνθρωπος της συνταγής. Ότι άμα πετύχει μια συνταγή. Αυτή δηλαδή... συνεχίζει, ναι. Ναι, δηλαδή κοίταξε, άμα αυτό το τραγούδι θα αγαπήσει ο κόσμος πολύ και διασκεδάζει με αυτό, θα βγάλω και άλλο διασκεδαστικό. Γιατί... Α, δεν είσαι σαν αυτούς που σκέφτονται. Πολύ καλ... Γιατί πολλοί καλλιτέχνες σκέφτονται έτσι, ότι αυτός ο χρόνος ήταν ο χρόνος της μπαλάντας, για παράδειγμα, είδες που είπες πριν. Ναι, του χρόνου. Ο επόμενος είναι ο χρόνος του πιο μπιτάκου, ας πούμε. Απλά επειδή εμένα πρώτα απ' όλα μου αρέσει να είμαι ακροατή. Mm-hmm. Ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο γενικά και. Και όταν βλέπω, και όταν λέω ότι okay, εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που έχω κάνει κάποια πράγματα, αλλά στην ουσία σαν να ξεκινάω πάλι από την αρχή και να κάνω κάτι. Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι που το έχουν κάνει όλοι. Θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα ξεχωρίσει. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο τραγούδι ή να μην είναι το super wow, αλλά θα ήθελα να κάνω κάτι στο οποίο θα ξεχωρίσει σε αυτό. Θα είναι σαν να μπαλώνω μια τρύπα. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν θα πάω να κάνω κάτι ίδιο. Δηλαδή, εγώ δεν θα πάω να βγάλω, πώς να σου πω, τα ξημερώματα. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτά δεν ήταν. Όχι, θα κάνεις κάτι διαφορετικό στην ουσία. Ναι, ναι. Και λέω τώρα τι να κάνω, να βγάλω τσιφτετέλη σαν τα ξημερώματα. Βγήκαν τα ξημερώματα, νούμερο. Στον πεγέλα μου βγήκε. Τι να κάνω, ποιος είναι υπηρώτικο. Αυτό. Μόλις το άκουσα τον Γιάννη, του λέω αυτό θέλω. Και μου λέει, γιατί θες αυτό. Γιατί είναι κάτι που δεν το έχει κάνει κανείς από τη δική μου τώρα που βγαίνουμε εμείς. Mm-hmm. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Πλέον παίζει όλο αυτό με το. Δηλαδή, άμα έχει στίχο από τα καγγέλια, α πούμε, δεν το έλεγα. Όχι, εντάξει. Κοίταξε όμως, και εγώ τσαμπά με τα καγγέλια, μια χαρά καριέρα κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Να τα λέμε και αυτά. Και είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον Κραουνάκη, το Σταμάτη, και το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι τη έχει γράψει και τραγούδι ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Ναι, απλά σου είπα ότι δεν είναι. Όταν είπα θα το πω εγώ, δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο και. Φυσικά, ναι, καταλάβαμε πώς θα είπα. Απλά δεν είναι προσωπευμένα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό έχει έναν ωραίο ερωτικό στίχο, γιατί είπες πριν ότι θα σ' αρέσουν οι μπαλάντες από μένα και αυτά. Και εμένα οι μπαλάντες μου αρέσουν. Και αυτό είναι στο όριο. Ο στίχος είναι μπαλαντόβιος λίγο. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από κοντά, γιατί από κοντά θα είναι πιο άμεσο, πιο ευχάριστο. Και... Όχι ότι δεν ήταν, αλλά θα είμαστε πιο του κεφιού, κατάλαβες, από κοντά. Να πούμε ότι το τραγούδι σου το ακούμε αποκλειστικά. Θα μας τραγουδήσει και live. Εννοείται. Να πούμε ότι το τραγούδι σου το ακούμε αποκλειστικά μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά 4 με 6 εδώ στον Star FM 97,1. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέλεια, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Περιμένω θα τα λέμε εγώ. Μέσα από τα social media. Εντάξει. Έλα, πλάκα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, πολύ, Γιάννη. Γεια.